Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας. Πρέπει να διαλέξω φάκελο από ό,τι έχω δει. Yes. Θα πάρω το ροζ που ταιριάζει και με την ψυχή μου. Για να δούμε τι... Τέλεια. Θρησκεία. Εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Ήρθαν άλλοι, μιλήσανε για μουσια, μιλήσανε για σουβλάκια, μιλήσανε για Facebook, για το φυσφύς. Δώσε του θρησκεία να δούμε τι θα γίνει. Τελευταία φορά που μίλησα λοιπόν για θρησκεία ήταν στην τηλεόραση. Ο κόσμος γέλασε και μετά γύρισα σπίτι και είδα στο Facebook μηνύματα από θρήσκους ανθρώπους. Το καλύτερο που συγκράτησα ήταν το φυσφύ σκατά στην ψυχή σου, το οποίο είναι και το μήνυμα του χριστιανισμού άλλωστε, έτσι καλωσορίζει τους πιστούς. Καλησπέρα, σκάτα στην ψυχή σας, οπότε να δούμε τι θα γίνει σήμερα εδώ. Η θρησκεία γενικώς είναι ένα θέμα, προφανώς, όπως το είδαμε και από την καρτέλα, είναι ένας ολόκληρος κόσμος βασικά. Ας το πάρουμε από τα πιο κοντινά πράγματα που ήταν τα Χριστούγεννα, όπως είδατε. Πηδάω περίτεχνα το μουσουλμανικό επεισόδιο που έγινε. Τα Χριστούγεννα λοιπόν είναι το πλησιέστερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε τη θρησκεία. Η γέννηση του Χριστού είναι τα Χριστούγεννα, αυτό γιορτάζουμε. Και θυμάμαι όταν ήμουν ένα παιδί, γιορτάζαμε τα Χριστούγεννα 2-3 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, μία εβδομάδα στολίζαμε. Τώρα τα Χριστούγεννα κάπως ξεκινάνε κάνα τρίμηνο πριν από τη γέννηση του Χριστού να γιορτάζονται, δηλαδή τύπου 15 Αύγουστος, παραλία, τα μαζεύουμε όλα, τώρα γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, αρχίζουν μπαίνουν διακοσμήσεις, αρχίζουν τα φωτάκια, έχουμε αρχίσει λίγο και γιορτάζουμε όχι τη γέννηση του Χριστού, αλλά όλη την περίοδο της εγκυμοσύνης της Μαρίας. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό η θρησκεία και εμείς ως εργαζόμενοι να έχουμε και άλλες αργίες, δηλαδή τύπου το μωρό κλώτσισε, π.χ. 15 Οκτωβρίου, αργία, ή σπάσαν τα νερά και αυτό θα πρέπει να είναι ένα τριήμερο ωραίο και μετά να βαδίζουμε σιγά σιγά ας πούμε προς τη γέννηση του Χριστού η οποία έγινε κάποια στιγμή πριν κάτι χιλιάδες χρόνια, ήταν μια φάτνη στη μέση του πουθενά. Σκάσαν οι μάγοι με τα δώρα. Πόσο cool αυτό ότι σκάσανε μάγοι. Καταπληκτικό σαν κόνσεπτ, ας πούμε. Δηλαδή, περίμενε να σκάσει κανένα σοβαρό άνθρωπο και σκάσανε μάγοι, ας πούμε. Ότι απτάρα, πάρ το δώρο μου. Δεν ήταν τα χειρακτηριούχη. Εντάξει, τι ήταν, mentalist, γεννήθηκε κάποιο, πάω. Οι μάγοι λοιπόν, το οποίο πάντα με συγκλώνιζε τα δώρα που φέρανε. Γιατί είναι τελείως anticlimactic, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σκάει ο πρώτος μάγος και είναι κάπως παπ χρυσάφι. Και μετά οι άλλοι δύο θα έπρεπε να είναι όπαρε, μαν. Το γάμισες. Δηλαδή, εγώ έχω φέρει λιβάνι. Εσύ έφερες χρυσάφι. Πού πάμε μετά το χρυσάφι, δηλαδή. Τι μπορεί καλύτερο να δώσει ο επόμενος μάγος, λιβάνι. Κάτι που, γιατί, για ποιο λόγο, και μετά σκάει και ο τρίτος, αυτός είναι ο χειρότερος. Αυτός είναι ο ίδιος φίλος που έχουμε όλοι, θα πάρει το που σκάει και σου φέρνει μια λάκτα από το περίπτερο που σου λέει δεν πρόλαβα να πάρω κάτι, πάρε, Σμύρνα. Αυτό ήταν το δώρο του. Κανείς δεν ξέρει καν τι είναι τα Σμύρνα, είναι κάποιο μπαχαρικό, λες και τα μαγείρευε ο Χριστός, ας πούμε, ότι έλα πάρε, κάποια στιγμή μπορεί να σου έρθει να το συνδυάσει, να κάνεις ένα μυστικό δείπνο, να σερβίρεις, ας πούμε, λίγο ψωμί με Σμύρνα από πάνω. Οπότε είχαμε χρυσάφι, λιβάνι, Σμύρνα. Τύπου το Σμύρνα μπορεί να ήταν και το δώρο το κλασικό από τα Body Shop που παίρνουμε όλοι, που είναι το. Δεν σκέφτεται κανείς, πάμε Body Shop, παίρνεις κάτι, ορίστε το σούφερ αυτό. Λίξη, εμείς οι product placement βλέπω κανονικά. Ωραία. Τι. Να είσαι καλά. Μπορεί να του φέρνει iPhone, μπορεί να του φέρνει Nike, Adidas, δεν ξέρω κάτι. Coca-Cola, γιατί δεν του φέρε Coca-Cola που είναι και το επίσημο προϊόν των Χριστουγέννων, ρε παιδί μου. Πόσο cool θα ήταν να σκαγεί ο άλλος χρυσάφι, λιβάνι. Εγώ έφερα το φορτηγό της Coca-Cola, γιατί αυτό είναι η εικόνα των Χριστουγέννων. Οι τρεις μάγοι λοιπόν και ο Χριστός, ο οποίος είναι ωραίος, ρε παιδί μου. Το βλέπεις στις ηχογραφίες, καταρχήν είναι καταπληκτικό το ότι είναι τόσο λεπτός και έχει ένα τέλειο six-pack. Δηλαδή το βλέπετε όλοι, τον ζωγραφίζανε με το καταπληκτικό six-pack. Πόσο γυμνασμένος ήταν ο Χριστός και πόσο cool άτομο με τα μαλλιά του, με τα μουσια του. Το οποίο από ό,τι έχω διαβάσει κιόλας υπήρχε ολόκληρο marketing. Δηλαδή ανάλογα με το ποιο ήταν η ωραία εικόνα ανθρώπου εκεί, άλλαζε η εικόνα του Χριστού. Δηλαδή υπάρχουν εικόνες που είναι με το κλασικό, υπάρχει με το καρεδάκι, με πιο κοντό μουσί, πιο μεγάλο. Τώρα, ας πούμε, θα ήταν χιπστεράς ο Χριστός, θα σκάγε μόνο με μουστάκι, ας πούμε, για να προσελκύσει τους νέους. Αλλά η εικόνα του Χριστού, νομίζω, το βασικό πρόβλημα και το γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός είναι, θα έλεγα, η μάνα του. Η μάνα του φταίει, παιδιά. Διότι άμα ο Χριστός είχε Ελληνίδα μάνα, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Θα τον έβλεπε τον Χριστό, θα του λέγε πού πας έτσι, αγόρι μου, τι μαλλιά είναι αυτά. Τι ρούχα, σαν το Λέτσο θα βγεις έτσι έξω.
Και τι θα σερβίρεις? Θα σερβίρεις ψωμί και κρασί, ξέρω, σφύρι, θα το πιείτε το κρασί. Θα έρχονταν η μάνα, θα σου φέρνει πυροσκή, μπόμπες για το μυστικό δείπνο και θα του το έλεγε. Αυτός ο φίλος ο Ιούδας κάποια στιγμή θα σε προδώσει, να το ξέρεις, το λέω εγώ. Και γι' αυτό σταυρώθηκε ο Χριστός, το οποίο από την άλλη είναι βολικό το ότι σταυρώθηκε ο Χριστός, διότι η σταύρωση είναι και του Χριστού, είναι και ο λόγος που κάνουμε το σταυρό μας, το οποίο βολεύει όπως και να το κάνουμε, είναι μια απλή κίνηση, μπορεί να την κάνουν όλοι αυτό το πράγμα εδώ, το οποίο ανάλογα και με το πόσο θρήσκος είσαι, τόσο αρχίζει και παίρνει μια πιο ελεύθερη μορφή ο σταυρός. Δηλαδή, άμα δεν το έχεις πολύ, το βλέπεις, κάνεις παπ, τα κατάφερα, ενώ ο θρήσκος είναι κάτι στυλ. Αυτό είναι ο σταυρός του. Όσο πιο θρήσκος, τόσο πιο αφαιρετικό μπορεί να γίνει. Τον έκανα. Είναι λίγο σαν να βάζεις την υπογραφή σου. Ω, σταυρό. Αλλά βολεύει, γιατί είναι απλή κίνηση. Άμα τον είχαν λιθοβολήσει, θα ήταν πολύ αλλιώς τα πράγματα. Πήγε στην εκκλησία, θα λέγεις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θα ήταν όλοι τα πετούσαν πέτρες ένα στον άλλο. Φυσικά με τη θρησκεία, το άλλο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι το σχολείο, γιατί μαθαίναμε θρησκευτικά στο σχολείο. Μας μαθαίνανε για τη θρησκεία. Ήταν η ώρα του παιδιού κοινώς αυτό. Ήταν μαθηματικά, φυσική, χημεία, θρησκευτικά. Χαμός θα γίνει, κανείς δεν πρόσεχε. Και ήταν και ωραίο όταν μπήκανε το νέο σύστημα εξετάσεων, το αμερικάνικο σύστημα, που ξαφνικά είχε ερωτήσει πολλαπλή επιλογή στα θρησκευτικά. Είχε σωστό ή λάθος. Ας πούμε, ο Χριστός είναι γιος του Θεού. Σωστό ή λάθος. Ή ας πούμε, ο Χριστός έκανε ποιο θαύμα. Αλφα. Μετά μου έκανε, ας πούμε, το κρασί, το νερό κρασί, ή γιάτρεψε κάποιον, ή υπήρχε πάντα το λάθος, η λάθος επιλογή. Δεν νομίζω όμως ότι ο χριστιανισμός μπορεί να προσελκύσει, παιδιά, γιατί είναι λίγο η εικόνα του Χριστού τέτοια που δε σε ελκύει, ας πούμε. Μετά μεγαλώνοντας έμαθα, ας πούμε, για τον Ινδουισμό. Κάποιος φίλος μου έδειξε τους θεούς του Ινδουισμού. Αυτοί είναι θεοί για παιδιά. Τους έχετε δει. Αυτοί είναι υπερήρωες, παιδιά. Δεν είναι θεοί. Σκάει εκεί ο Κρίσνα, ποιος είναι, ας πούμε, που είναι ελέφαντας. Εντάξει, έχει 6 χέρια, είναι λίγο X-Men, ας πούμε. Το βλέπετε, παιδί, λέει, α, σε αυτό μπορώ να πιστέψω. Ή ο άλλος είναι μπλε, είναι λίγο Avatar. Ταιριάζει, λες, α, αυτό είναι ωραίο. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο Θεός μου. Ή 7 χέρια, κεφάλι από φίδι. Αυτά είναι cool πράγματα. Σωστό marketing για να προσελκύσεις τα παιδιά να παίζουν με τους θεούς. Πώς παίζαμε, ας πούμε, με τα G.I. Joe, να παίζει με τον Κρίσνα. Ποιος παίζει με τον Χριστό, ας πούμε? Να γίνει ποτέ, ας πούμε, κάποιο action figure Χριστός, ας πούμε, να σκάσει εκεί πέρα να παίζει το παιδί. Τι άλλο να πω? Η θρησκεία, λοιπόν, και η εκκλησία και όλο αυτό το πράγμα έχουν βγάλει και ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα στην Ελλάδα, που νομίζω μόνο στην Ελλάδα, μια παγκόσμια πρωτοτυπία, η οποία είναι τα εκκλησάκια στο δρόμο, δίπλα στο δρόμο. Όταν βλέπεις εκκλησάκι δίπλα στο δρόμο, αυτό καταργεί οποιαδήποτε σήμανση έχει ο δρόμος. Είναι υπέρτατη σήμανση. Μπορεί να έχει πινακίδα προσοχή πάγος, μπορεί να έχει πινακίδα προσοχή γκρεμός, αλλά το top σε όλα αυτά είναι εκκλησάκι. Με το που δεις εκκλησάκι, καταλαβαίνεις ότι κάτι παίζει εκεί. Δηλαδή, θα έπρεπε να έχει και όριο ταχύτητας πάνω το εκκλησάκι, ας πούμε, να προσεγγίσει. Λέει 40 και να έχει ένα εκκλησάκι. Τις προάλλες είδα στην Εθνική, που πουλάνε τα απίστευτα πράγματα δεξιά και αριστερά από την Εθνική, πουλούσανε εκκλησίες, όχι εκκλησάκια, εκκλησίες. Δηλαδή, κάποιος ξυπνάει Σάββατο και λέει, αντί να πάω, ας πούμε, στο μαγαζί σου ειδικών επίπλων, για να μην πω τη μάρκα, ας πάω να αγοράσω μια εκκλησία. Μπαίνει εκεί, ας πούμε, υπάρχει πλασιαία εκκλησία. Ποιο θέλετε, ξέρω εγώ, ποιο μοντέλο θέλετε, για τι χρήση το θέλετε. Μπορεί να τη φτιάξει μόνο σου την εκκλησία, όπως στο μαγαζί σου ειδικών επίπλων, που μπορεί να τη φτιάξει μόνο σου. Έχει και ιστορίες η θρησκεία, πίστευε. Έχει την ιστορία, ας πούμε, του Αδάμ και της Εύας με το Μήλο, το οποίο το δαγκώσανε και τους διώξανε από τον παράδεισο. Και ήταν έξυπνος ο Θεός, γιατί έβαλε Μήλο. Το Μήλο είναι ωραίο. Δεν θα ήταν η ίδια ιστορία αν είχε βάλει κάποιο λαχανικό, ας πούμε, αντί για μήλο, κάποιο, αντί για φρούτο να βάζει λαχανικό. Του έλεγε Αδάμ, Εύα, κάντε την κουστάρετε εδώ πέρα, απλά μην φάτε από τον μπρόκολο. Θα ήταν κάποιο, σιγά μην φάμε από τον μπρόκολο. Κανείς δεν τρώει από τον μπρόκολο. Και θα μέναν στον παράδεισο, ας πούμε. Επίσης, ο Θεός έχει κάνει και λάθη. Θα το πω εγώ, και ας με πέσει φωτιά να με κάψει εδώ στο υπόγειο του Comedy Lab. Αλλά έχει κάνει λάθη, ρε παιδί μου. Δηλαδή και στο σώμα το βλέπει, έχει αφήσει ένα σημείο εδώ πέρα που δεν μπορεί να ξύσει. Ένα κρυφό σημείο που όπως και να το πάρεις, από όπου και να το κάνεις, δεν ξύνεται. Έχει βάλει τρίχες στα αυτιά. Έτσι, για κάποιο λόγο πήγε και έβαλε τρίχες στα αυτιά. Το χειρότερο είναι το αντρικό πέος. Τελείως λάθος σχεδιασμός. Δηλαδή έχει το πέος και λέει θα του βάλω και μια κάλτσα από πάνω που θα προεξέχει, θα πέφτει έτσι χύμα κάτω, ας πούμε. Για ποιο λόγο? Ή
θα βάλω ας πούμε τα αρχίδια τα οποία μπαίνουν στη μέση. Πολύ λάθος σχεδιασμός από τον Θεό. Δηλαδή το βλέπεις, κάθονται άνθρωποι, άντρες και δεν μπορούν να βολευτούν. Είναι αυτό πάνω αυτό και βλέπεις αυτή τη φάτσα. Το μπήκε το ένα πάνω στο άλλο και έγινε αυτό και πονάω. Έπρεπε να γίνει λίγο πιο ανατομικός σχεδιασμός από τον Θεό, αλλά μάλλον το ξεπέταξε, ας πούμε, για να περάσει μετά στην Εύα που ασχολήθηκε πάρα πολύ για να τη φτιάξει. Μετά έχεις τα μυστήρια, έχεις τη βάφτιση, έχεις το γάμο. Παντρεύτηκα πρόσφατα, οπότε είχα μια επικοινωνία με τη θρησκεία σε αυτό το κομμάτι, όπου πας στην εκκλησία και έχεις τον παπά που λέει τα λόγια τα οποία κανείς δεν καταλαβαίνει. Έχεις τους ψάλτες που επαναλαμβάνουν αυτά που λέει ο παπάς, κανείς δεν τα καταλαβαίνει πάλι. Γι' αυτό άλλωστε το γάμο το λέμε και μυστήριο. Έχεις δει τι έχει γίνει εκεί μέσα. Πλαπάς, λες, τι στο καλό μπορεί να έκανα εδώ πέρα. Και φυσικά μετά έχεις και τις εκφράσεις, όπως ας πούμε το. Είδα το Χριστό Φαντάρο, είναι η αγαπημένη μου έκφραση. Δεν ξέρω ποιος βλέπει το Χριστό Φαντάρο, με πώς σκάει ο Χριστός. Πάντως σίγουρα αν ο Χριστός ήταν φαντάρος θα ήταν ο χειρότερος φαντάρος που έχει υπάρξει ποτέ. Θα ήταν τελείως, δεν θα ήταν καθόλου προβλεπέ καταρχήν. Θα σκάει Χριστέ, τι είναι αυτό, τι μου είναι αυτό, τι μαλλί είναι αυτό, ξηρίσου αγόρι μου. Θα ήταν τελείως λάθος και σε πόλεμο ο Χριστός. Δηλαδή θα τον πυροβολούσα και θα γύρναγε πυροβόλα και από την άλλη, ας πούμε. Αυτή θα ήταν η αντιμετώπιση του. Άσε που θα ήταν και τρελός βυσματίας. Ο Χριστός, δηλαδή, που σε ένα γραφείο μόνος, γιατί θα είχε βίσμα το Θεό. Ο πατέρας του είναι ο Θεός, δηλαδή την καλύτερη μετάθεση δεν μπορείς να πάρεις άμα είσαι ο Χριστός φαντάρος. Και το άλλο που ήθελα να πω, τι ήθελα να πω, ναι. Αυτό που με προβληματίζει περισσότερο είναι το πόσο εκμεταλλεύονται οι Έλληνες στη θρησκεία, ρε παιδί. Νομίζω το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι το προσκύνημα στην Τίνο. Η Τίνος πραγματικά, άμα έχει πάει κάποιος, δηλαδή είναι απίστευτο πραγματικά το πώς το εκμεταλλεύονται. Μπαίνει μέσα, ας πούμε, ο άλλος ο πιστός και έχει μία βρυσούλα. Την οποία μπορεί να ανοίξει και βγαίνει αγιασμένο νερό. Δηλαδή αυτό ούτε Αμερικάνος δεν μπορούσε να το σκεφτεί. Είναι ολόκληρο σύστημα, όπως είναι τα dispenser, ας πούμε. Είναι, έχει πάει ο παπάς, έχει αγιάσει μια πισίνα για να βγαίνει νερό από εκεί για να είναι όλο αγιασμένο. Θέλει να ρίξει και νόμισμα μέσα, ας πούμε. Να ρίξει ένα κέρμα και να ανοίγει βρύση και να σου στάζει ένα σφινάκι, ας πούμε. Ή έχουν μετά το χώμα, το σημείο που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας. Μπορείς να πας, σου έχει ziplock σακουλάκια, τώρα δεν λέω ψέματα, αλήθεια, έχει φτιαράκι και παίρνεις χώμα και το βάζεις μέσα. Πώς βάζεις ξηροκάρπι, ας πούμε, κάπου, βάλαμε μισό κιλό αμύγδαλα. Βάζεις χώμα από την περιοχή που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας. Αυτό πριν χρόνια και για χρόνια πάνε πιστοί και παίρνουν χώμα. Καταλαβαίνεις τώρα τι λακκούβα έχει σκαφτεί εκεί πέρα. Φάση είναι κρατήρας, πρέπει να βλέπεις κέντρο της γης τόσο. Ήταν μια κυρία και λέγει τελείωσε το χώμα! Και έσκαγε ο άλλος. Να μην πούμε αλβαλός, αλλά έσκαγε ένας τύπος και άδειαζε χώμα, ας πούμε, εκεί πέρα μέσα. Να κάνουν κι άλλα, να το εκμεταλλευτούνε. Να μπορείς να βγάλεις, ας πούμε, selfie με την εικόνα της Παναγίας και να πληρώνεις. Δεν θα σας φωτογράψω, ελάτε να βγείτε με την Παναγία. 5 ευρώ η φωτογραφία. Το άλλο που με προβληματίζει πολύ με τη θρησκεία είναι ότι ο Θεός πάντα μίλαγε σε άντρες. Όποτε πήγε ο Θεός να μιλήσει σε κάποιον, πάντα διάλεξε άντρα. Ποτέ δεν πήγε να μιλήσει σε μία γυναίκα. Αυτό είναι ένα περίεργο πράγμα, το οποίο μάλλον δεν λέει τόσο πολλά για το Θεό, όσο λέει πολλά για τους άντρες. Όσο λέει ουσιαστικά ότι οι άντρες θα πιστέψουν τα πάντα, ενώ οι γυναίκες από τη φύση τους έχουν μια διερευνητική άποψη. Δεν μπορεί να σκάσει ο Θεός να της πει κάτι και κατευθείαν να το πιστέψει. Άμα πήγαινε, ας πούμε, ο Θεός αντί στο Νόε να πήγαινε στη γυναίκα του Νόε, θα ήταν μια συζήτηση 8 μέρες. Θα της έλεγε, θα στείλω νερό να τα πλημμυρίσω όλα. Του λέει, γιατί. Για ποιο λόγο, ποιος θα σφουγγαρίσει μετά αυτό το νερό, ας πούμε. Θα πιάνανε συζήτηση. Θα έσκαγε να του δώσει τις 10 εντολές η γυναίκα. Θα υπήρχε διαπραγμάτευση. Θα παίρνει η γυναίκα τις 10, θα βάζει 10 δικές της. Κάποιες που θέλει να ακουστούν, ας πούμε. Ή να πήγαινε. Η μόνη φορά που πήγε, όχι, δεν πήγε ποτέ. Πήγε κάπου ο Θεός να μιλήσει σε γυναίκα. Ποτέ. Κάτι έχει με τις γυναίκες. Τι άλλο κλείνοντας να πούμε για τη θρησκεία. Τίποτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Ελπίζω να το διασκεδάσετε το βίντεο. Ό,τι ήταν σε πλαίσια αστείου. Ζεσουί Λάμπρος, παρακαλώ τους χριστιανούς να μην έρθουν να με σκοτώσουν. Οκ, δεν θέλω κινήματα και τέτοια μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, φίλε.